Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη σε όλους. Είναι πολύ τιμητικό για μένα που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση πρώτη φορά να κάνω πρώτο συμβούλιο και ελπίζω σε μια καλή συνεργασία με όλους για ένα καλύτερο μέλλον για το νησί μας. Κύριε Σουσού, θέλετε να κάνει κάποιο χαιρετισμό, κάτι, οτιδήποτε. Εγώ δεν έφυγε. Ναι. Καλημέρα και από μένα. Να έξω εδώ που είσαι. Καλημέρα και από μένα σε όλους. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Μητσάρη και στο συνδυασμό του για την νίκη του στις εκλογές αυτές. Ελπίζουμε να αποκριθείτε και να μπορείτε τη δουλειά μας φυσικά στις απαιτήσεις που έχουν φέρει οι εποχές που είναι δύσκολες. Να δώσω συγχαρητήρια στον Γιάννη, στον πρόεδρο που προεδρεύει σήμερα που βγήκε πρώτα σε ψήφους. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους που είναι αυτή τη στιγμή εδώ για την εκλογή τους. Να ξέρουμε ότι όλοι έχουμε αναλάβει μια τεράστια υποχρέωση, μια τεράστια ευθύνη. Η αυτοδιοίκηση θέλει πολλές ώρες από τη ζωή μας, από την καθημερινότητά μας, από τις ελεύθερες ώρες. Πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ σε όλους να έχουμε μια πολύ καλή θητεία, μια παραγωγική θητεία, να προχωρήσουμε τα έργα που άφησε η Δημοτική Αρχή του 2014-2019, που είναι αρκετά, και να δρομολογήσουμε κι άλλα. Να ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε κι άλλα. Αυτό είναι ευχή όλων μας και σίγουρα του συνδυασμού του δικού μας, των 8 εδώ δημοτικών συμβούλων και πιστεύω όλων. Ευχή λοιπόν όλων είναι να τελειώσουν τα έργα και να ξεκινήσουν και να δρομολογηθούν και άλλα ακόμα περισσότερα. Για το καλό του νησιού πάντα. Και πάλι ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλους, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλά κουράγια και εδώ είμαστε να συζητάμε τα προβλήματα του νησιού για ό,τι θέλουμε και αν προκύψει. Ευχαριστούμε κύριε Σουσούπη. Σε αυτό το σημείο θέλω να ενημερώσω το Σώμα για τη σύμπραξη των δημοτικών παρατάξεων μαζί για την Άνδρο. Άνδρος, η πρώτη μας σκέψη, νέο ξεκίνημα. Για την διοίκηση του Δήμου Άνδρου για ολόκληρη τη δημοτική περίοδο 2019-2023, όπως θα ορίζει το άρθρο 66, παράγραφος 7 του νόμου 38-2010, όπως ισχύει σήμερα. Οι συμπράττοντες δημοτικοί σύμβουλοι είναι Μαρία Βενετίκη, Δημήτριος Γιαννίσης, Ελευθέριος Μπάλας, Νικόλαος Στεφάνου, Νικόλαος Μουστάκας, Αθηνά Μαχρή Κοζανίτη, Αναστασία Βηθικότση, Ιωάννης Μπακέλας, Δημήτρης Πινιακός. Το πρακτικό συντάξει των δημοτικών παρατάξεων που ισχύει από 3/9 του 19 και είναι περιγραμμένο από σύνολο των εκλεγμένων του Δημοτικού Συμβουλίου και επικοινωνημένο από μένα, διαβιβάστηκε προς την αποκεντρωμένη διεύθυνση Αιγαίου με αριθμό πρωτοκόλλου 9280. Στο αυτό σημείο, αν ήθελε ο κύριος Καμπάκης να έχει αντιδήλωση, θα χαιρετισμό. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους και από μένα τα συγχαρητήρια σε όλους, σε όλα τα μέλη του Εκλογικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στους καινούργιους αντιδημάρχους, να ευχηθώ καλή θητεία, καλή επιτυχία, το έχει ανάγκη ο τόπος. Δεν έχουμε άλλο χρόνο για ολιγορίες και αυτά. Γνωρίζουμε και μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διάρκεια της εκλογικής περίοδου για τα καυτά προβλήματα που μαστίζουν και μαστίζουν και οι κυρίαρχα από πλευράς προτεραιότητας που πρέπει να προχωρήσουμε. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη Άνδρας της Ζωής μας σε όλα αυτά τα θέματα θα μας βρείτε συνοδοιπόρους για να βοηθήσουμε. Η άποψή μας την έχουμε καταγράψει, όπως είπε και ο Θεοδόσης Σούδης, πάρα πολύ στην προσπάθεια αυτή και με δεδομένα, όπως είπα, τα διωγμένα προβλήματα δεν περισσεύει κανένας. Και από κάτω και από πάνω. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστούμε κύριε Καπάκη. Σε αυτό το σημείο, κύριε Δήμαρχε, θα επιζήσει κάποια χαιρετισμό. Καλημέρα, καλή αρχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και όλους τους πρόεδρους που παρευρίσκονται. Να
πολίτες σαν μας εμπιστεύτηκαν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και μας τοποθέτησαν εδώ για να τους εκπροσωπούμε, αποτελεί για όλους μεγάλη τιμή. Η σημερινή πρώτη συνεδρία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για την άποψη. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι ο Δήμαρχος του νησιού και νιώθω μεγάλη ευθύνη και υποχρέωση να κάνω ό,τι μπορώ ώστε επιτέλους αυτός ο τόπος να μπορέσει να συνεργαστεί. Το ίδιο πιστεύω ότι ισχύει για όλους μας. Όλοι και όλες, όσοι είστε εδώ, σήμερα τύχατε και τύχαμε τις εμπιστοσύνες του λαού της Άμμου. Λάβαμε την εντολή να ανοίξουμε, να προσπαθήσουμε και να διεκδικήσουμε λύση σε όλα τα μεγάλα προβλήματα του νησιού. Η δέσμευση αυτής της ανάλυσης ευθύνης δεν αφορά μόνο τη διοίκηση, αφορά το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου και όπως είπα και στην ορθομοσία μας, για μένα προτεραιότητα είναι η συνεργασία. Προϋπόθεση είναι η ειλικρίνεια. Θεωρώ όσο απομακρυνόμαστε από το κύμα των εκλογών και όσο ανοίγουν τα θέματα, επειδή πιστεύω ότι πραγματικά όλοι διεκδικούμε και θέλουμε τη λύση των προβλημάτων, θα επιτευχθεί και η ειλικρινή σχέση, απομακρύνοντας, θα έλεγα, από τη συναισθηματική εμπλοκή της διαδικασίας των εκλογών, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας καλώ λοιπόν να συνεργαστούμε στα βασικά και στα μεγάλα, στα καθημερινά και στα εύκολα. Με απόλυτη νομιμότητα, διαφάνεια και με αρχές πολιτικού ήθους. Δεν είναι σίγουρο ότι όλες οι μάχες που θα δοθούν θα κερδιθούν. Αυτό όμως που διαβεβαιώνω είναι ότι θα δοθούν όλες οι μάχες και θα ξαναδοθούν. Και στην πορεία, επειδή αυτό βγάζει και την αγάπη για τον τόπο και το μεράκι, γιατί όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την αυτοδιοίκηση έχουν κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα. Ενώ σηκωθεί από τον καναπέ τους και είπανε θα ασχοληθούμε. Άρα είναι άλλο που έχει την ευαισθησία. Αυτή την ευαισθησία θα δημιουργήσουμε περιβάλλον που να μπορεί να αναπτυχθεί και να οδηγήσει σε μια πραγματική συνεργασία. Κλείνοντας, θα ήθελα και πάλι να κάνω ειλικρινή έκκληση συνεργασίας και επειδή αυτό στα λόγια είναι ωραίο στην πράξη και δύσκολο, αυτό που εγγυώμαι από την πρώτη συνεδρία είναι ότι θα δημιουργώ κάθε μέρα συνθήκες για να μπορέσουμε να έρθουμε πιο κοντά με στόχο την επίλυση των προβλημάτων. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά για το σύνολο των Προέδρων. Για μένα έχουν τελειώσει οι εκλογές. Και να ξέρετε ότι είναι στόχος αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Καλή θητεία και καλή έννοια. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Να σας διαβάσω μια στιγμή την επιστολή που έστειλε ο Σπύρος ο Τσαούς, ο οποίος δεν παρευρίσκεται. Καλησπέρα σας. Στη συνέχεια της επικοινωνίας μας, σας ενημερώνω ότι λόγω αντικειμένης υποχρεώσης δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην έκτακτη συνεδρίαση στις 8/11/19. Σας εκφράζω επίσης την επιθυμία μου να είμαι υποψήφιος της ομάδας μας για αναπληρωματικό μέρος της Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλώ, όπως ενημερώσατε, για τα παραπάνω στους αρμόδιους και το Συμβούλιο, με εκτίμηση της κ. Τσαούσης. Όταν θα έρθει η ώρα της για την Οικονομική Επιτροπή, αφού είναι το πρωτοδύναμο αυτό της παράταξης, φαντάζομαι θα ειδοποιήσει για την δική δεκτάση. Σήμερα εδώ παρευρίσκονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Βενεδίκη Μαρία, Θεοκόσιος Χρυσούτης, Βάγκουκας Μανουήλ, Μιλάνης Νικόλαος, Θεοδωράκης Διαμαντής, Αδάμης Βασίλειος, Γιαννίσης Δημήτριος, Μπάλας Ελευθέριος, Στεφάνου Νικόλαος, Μπακέλας Ιωάννης, Τινιακός Δημήτρης, Τρανάκος Γεώργιος, Μουστάκας Νικόλαος, Μακρύ Αθηνά, Μπιτικότσι Αναστασία, Μαμάη Ανδρονίκη, Αντώνογλου Αντώνιος, Σωμάς Γεώργιος, Καπάκης Ιωάννης, Μαμάη Καφών Αναστασία. Λοιπόν, από τις κοινότητες, ο κύριος Στεφάνου Γεώργιος, Μανταράκας Χρήστος, Αστράς Αριστοτέλης, Σαρής Κωνσταντίνος, Φιλιππίνης Ιωάννης, Αντωνίδος Ιωάννης, Σταμάτης Δημήτριος, Κωνσταντίνης Νικόλαος, Μέξης Ανδρέας, Μουσ
Μουστάκας Δημήτριος. Λεπέσης Πέτρος. Λεπέσης Πέτρος. Της Άρνης. Συμπράξεις των ομάδων. Δεν το καταλαβαίνω. Συμπράξεις. Οι συμπράξεις γίνανε 3-1 το 19 των δημοτικών παρατάξεων μαζί για την Άνδρο. Άνδρος, πρώτη μας σκέψη και νέο ξεκίνημα. Όπως το ορίζει το άρθρο 66, παράγραφο 7 του νόμου 352 του 10. Βάσει αυτού του νόμου έγινε η σύγκραση. Λοιπόν, προχωράμε προς τις υποψηφιότητες για το Βραβείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε, ποιον προτείνετε? Για πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνω τον κύριο Βάλα. Μία υποψηφιότητα επομένως. Σε αυτή την περίπτωση, όταν έχουμε μία υποψηφιότητα, αυτή προάγεται στη β' φάση της διαδικασίας. Αν έχουμε εξαρτήσει τη ψηφοφορία, σύμφωνα με πράγματα τη συνεδρία, παράγραφο 3, εντάξει το σελίδο του 1852 του 10. Λέει ότι εφόσον έχουμε μία υποψηφιότητα, χρειάζεται να γίνει η διαδικασία και περνάμε στην επόμενη φάση. Τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα για τη δίκη των πρακτικών, αναλαμβάνει ο Μιλάς Γιάννης. Με μια από τη σημείωνα αντιπολίτευση, κύριε Σουσούδη, προτείνετε κάποιον να προσθέσει ο αντιπροέδρου. Θέση αντιπροέδρου, προτείνουμε το γιο διαμαντή στο δωράκι που παίζει μαζί. Θα γράψω ότι εμείς, μια και είμαστε παρόντες, ότι και εγώ και ο διαμαντής αποδεχόμαστε την δημοσιοποίηση του Δημοσίου και την αναγκαία. Και ο διαμαντής του Για γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνω τον Βασίλη τον Αδάμη. Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάσουμε δύο συμπολίτες, διακόψουμε για την καλύτερη ετοιμάσουμε για στα συμπολίτες. Λίγο ησυχία να σου πω το αποτέλεσμα. Υπέρ της Ζουμπάλα και 11 λευκά. Ο νέος πρόεδρος επομένως του Δημοτικού Συμβουλίου και την περίοδο 8-9-7-11-21 είναι ο κύριος Λευτέρης Μπάλας. Τώρα θα προχωράμε στη δεύτερη διαδικασία για τον αντιπρόεδρο. Θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Προτινόμενος είναι ο κύριος Στοδωράκης. Κύριος Στοδωράκης. Λίγο συμβόλαιο. Είναι 20 ευρώ. Από τον Προεδρεύο του Σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για την πρώτη θητεία 1-19 έως 6-11-21 πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Βάλλας Λευτέρης, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Θεοδωράκης Δημοτής και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Αδάμης Βασίλης. Καλή δύναμη σε όλους. Καλωρίζει. Και απλώς να ενημερώσω ότι τα πρακτικά θα διαδηλώσουν αυτά στον επόπτη ΟΤΑ μέσα σε 5 μέρες για την επικύρωση της ομιμότητας της εκλογής. Τώρα καλωστούμε τον νέο πρόεδρο. Εγώ σας αφήνω. Ευχαριστώ για την συνεργασία. Ότι για μένα δεν ξεκινήσαμε καλά. Το λέω ότι ξεκινήσαμε.
στο βωμό της αντιπολίτευσης, διαπίστωσα ότι και στην δύο ψηφοφορίες, αλλά με πείραξε περισσότερο η ψηφοφορία του Προέδρου, ότι στο βωμό της αντιπολίτευσης, άνθρωποι που μέχρι τις 31 Αυγούστου με θεωρούσαν τον καλύτερο για πρόεδρο και με δική του πρόταση έγινε πρόεδρο, στις 8 Σεπτεμβρίου καταψήφισαν την 22η και πάλι για την πρώτη με κύριο Λοζάκη. Θέλω να πω ότι έτσι δεν μπορούμε να πάμε. Εγώ πάντως σας δηλώνω ότι αυτό το έχω ξεχάσει και όπως είπα και στις δύο προηγούμενες ηλικίες, θα είμαι πρόεδρος όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Δεν θα είμαι ο παραδοσιακός πρόεδρος, αλλά είμαι πρόεδρος ανεξάρτητος στα πλαίσια της δυνατοδυναμικής των διεύθυντων χρόνων. Με απόλυτο σεβασμό στον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα είμαι αντίθετος πραγματικά, γιατί η τωρινή σύνδεση είναι δυσκολότερη από τις δύο προηγούμενες φορές, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για την άδεια. Αυτό το οποίο πρεσβεύω και κλείνω με αυτό, είναι μια φράση που θα την πω για να διατυπωθεί σε όλους και έχει να κάνει με τα ονόματα του συνδυασμού μας. Εμείς λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να πάμε μαζί για ένα νέο ξεκίνημα, για να ανοιχτούν νέοι ορίζοντες στην άνδρο της ζωής μας, που είναι η πρώτη μας σκέψη. Να συμπαρώ λίγο με τη σειρά μου το νέο Προεδρείο. Να πω, γι' αυτό σας είπα ότι μπορεί να σας ακούγεται λίγο φιλολογικό, αλλά ας το δουλέψουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, σε μια τυπική διαδικασία με τον νέο νόμο, διαδικασία επιλέξαμε ως παράταση να στηρίξουμε τις επιλογές των δύο άλλων συνδυασμών για τον Γραμματέα και για τον Αντιπρόεδρο. Όπως είπα και στην αρχή μου ομιλία, μπορεί να θέλει τον χρόνο για να ξεδιμάνει τα προεκλογικά και τα εκλογικά μάλλον, συναισθήματα. Πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και με βάση το αποτέλεσμα, θέλω να σας δώσω το εξής. Μπορεί ο νόμος να δίνει δυνατότητα και στον Δήμαρχο και στην Οικονομική Επιτροπή να περπατήσει και να διοικήσει πράγματα. Εγώ θα διεκδικήσω, εγώ επειδή έχω μάθει να λειτουργώ θεσμικά. Μπορεί το Δήμαρχο πρώτα να μην ήταν τόσο καλό, αλλά θα διεκδικήσω τα θέματα να παίρνονται στο κυρίαρχο όργανο του Δημοτικού Συμβούλιου. Και άνθρωποι που πιστεύουν και στηρίζουν την αυγή αναλογική πρέπει να το αποδεικνύουν. Άρα σε μια τυπική διαδικασία εκλογική δεν χρειάζεται να οξύνουμε τα πράγματα πρώτη μέρα. Ό,τι θέλει να σου πει. Παρατάτα, εμένα και αναποβάλλω την πρόκλησή μου σε αυτό το πλαίσιο της ενότητας. Να συγχαρώ και τον Βασίλη τον Αδάμη για την εκλογή του Γραμματέα και τον Διαμαντή Θεοδωράκη και τον Λευτέρη τον Πάρα, ο οποίο ήταν μια εκλογή, όπως φιλοδοξώ να διηγήσω, απόλυτα λειτουργική. Όλοι ξέρουμε πώς έχουμε εμπειρία αυτά τα όργανα. Είναι σημαντικό να υπάρχει καθομικό στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, συγγνώμη, τελείωσε για τον εκλογή των μελών τη Καπάλη και Γραμμάτια κάθε πλευρά. Καθήκοντα γραμματέα, να κάνει ο Γιάννη, ο Λίδα. Και ξεκινάμε λίγο από τον υπολογισμό του μέτρου. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να υπολογίσουμε από τα. Καταρχήν να πούμε ότι η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, που προφανώς είναι ο Δήμαρχος, από δύο αντιδημάρχους που θα ορίσει ο Δήμαρχος και από τέσσερα εκλεγόμενα μέλη. Εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να εκλέξουμε αυτά τα τέσσερα εκλεγόμενα μέλη που προβλέπει ο νόμος. Το εκλογικό μέτρο, καταρχήν πρέπει να υπολογίσουμε ποιους πόσους βιάζει κάθε συνδυασμό, κάθε παράταξη. Η συμπαράταξη του Δημάρχου αριθμεί 9 μέλη. Η παράταξη του κ. Σουσούδη είναι ορίζοντας αριθμού 8 μέλη και η παράταξη άλλους της ζωής μας 4 μέλη. Το εκλογικό μέτρο βγαίνει από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τους 4 εκλεγόμενους που εκλέγονται πάνω για μέλη της Κομμουνικής Επιτροπής. Άρα είναι 21 δια 4, το εκλογικό μέτρο είναι 5,25. Ως εκ τούτου διαιρώντας το 9 με 5,25 του Δημάρχου, έχουμε τον αριθμό 1,71. Δεν πάμε σε αυτό το δεκαετικό. Διαιρώντας το έτος 18 έτος του κυρίου Σουσούδη, συγκεκριμένου οριζόντου συγγνώμη, βγάζουμε 1,52 και ο κύριος Καπάκης βγάζει 0,76. Άρα στην πρώτη κατανομή παίρνουν από μία έδρα ο κύριος Ιωσενιάδη, συμπαράταξη του Δημάρχου και από και μία έδρα ο συνδυασμός με οριζόντου.
Στη συνέχεια, το δεύτερο καταγωγή περισσεύει την 10,76 που λέει την καταγωγή του πρώτου πέντε μιλιάδων του Παπάκη και 10,71 του κυρίου τη συμπαράδοση του Μάτου και 10,92 το συνδυασμό νέων οριζόντων. Άρα, η έβρεση 4 διανέμονται δύο στο συνδυασμό τη συμπαράδοση του Μάτου, μία από το συνδυασμό νέων οριζόντων, συμπαράδοση νέων οριζόντων και μία από την παράδοση νέων οριζόντων. Άρα, σήμερα θα πρέπει να αποταθούν. Θα εκλεγούν δύο μέλη τακτικά και δύο αναπληρωματικά από το συνδυασμό του συμπαράδοσου του Ιωάννου. Ένα βασικό και ένα αναπληρωματικό από την παράταξη του Ιωάννου. Και ένα βασικό και ένα αναπληρωματικό από την παράταξη του κυρίου Καπάκη. Άλλο με την Ιωάννου τη ζωή μα. Λοιπόν, ο κύριο, επειδή έχουμε εξά προεδρείο, έχουμε κάνει μια διαδικασία πάνω σε προεδρείο. Ο κύριο Μήνα είναι επικοινώνηση με τους κεφαλής. Ο ψήφιος από την μεριά της συμπαράταξης θα είναι ο κύριος Μουστάκας, η κυρία Βουφικότση, ο κύριος Βαγγέλας και ο κύριος Στεφάνου. Πριν πάμε δηλαδή στις υποψηφιότητες. Πρέπει να πριν πάμε σε αυτό. Παρακαλώ, αν έκανε το διαδικαστικό, παρακαλώ. Πόσα μέλη είναι η φορολογική επιτροπή? 4 μέλη, 7. Ο Δήμαρχος λογίζεται ως μέλος της φορολογικής επιτροπής? Ως πρόεδρος, αν αναλάβει ο πρόεδρος. Τα ξέρετε, αν είναι ο πρόεδρος. Πρώτο. Ο Δήμαρχος, αν αναλάβει ο πρόεδρος, είναι μέλος της φορολογικής. Πολύ ωραία. Μπορεί να βρίσκεται Δήμαρχο. Συμφωνούμε. Όπως το μέλη του άλλου σημαίνει δηλαδή έτσι όπως το άκουσα με το πρώτο άκουσμα, κατάλαβα ότι είναι 5 μέλη. Από την παράταξή σας, στην παράταξη και ένα μέλος από την αντιπολίτευση, ένα από κάθε αντιπολίτευση. Μπορείτε να μας διαβάσετε τον νόμο. Γιατί το λέτε συμπαράταξη, γιατί το λέτε συμπαράταξη. Είναι εκλογικό μέλος. Για τον προορισμό των μελών κάθε παράταξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στην Επιτροπή της Προετασίας, διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το 21, με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών. Και ο αριθμός αυτός, έως δευτέρου μεταλλικού στοιχείου, αποτελεί το προηγούμενο μέλο. Οι εκλεγόμενοι στα 27 μελή είναι 4. Οι άλλοι 3 είναι διορισμένοι. Το αποτελεί μέλο βγαίνει δια του εκλεγόμενου, όχι από τα. Και εδώ αυτή είναι η εντύπωση. Πού λέει πω είναι διορισμένοι. Είναι διορισμένοι, λέει ότι τα μέλη τη Οικονομική Επιτροπή αποτελούνται. Είναι 7. Που αποτελούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι ο Καλλιτήματος, από δύο μέλη, από δύο αντιδημάτους και από 4 εκτενόμενα. Έως λοιπόν 27 μέλη του Εθνικού Συμβούλιο, ο Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος ή ο Αντιδημάτος, αριθμός οριζόμενων ημερών αντιδήμαρχης από τον Συνδυασμό του Δημάτου και αριθμός εκλεγόμενων ημερών από το Εθνικό Συμβούλιο 4. Συγγνώμη, το πρόβλημα δεν είναι πώς είναι οι εκλεγόμενοι. Το πρόβλημα είναι η κατανομή μέσα στα εκλεγόμενα μέλη. Να το επικυρώσουμε. Δηλαδή, ότι θα είναι ένα από το αθλητή. Ο κύριος Σούλης κάνει τη δεύτερη έδρα για 0,24 και 0,25. Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα. 46-23 από το 19 είναι. Είναι το τροποποιήσιο. Διαιρείται το 21 αντί από το 4 και είναι εκλογικό μέλο που έχει μόνο 5. Άρα, ο κύριος Δήμαρχος έχει 9, δύο παπλά, έχει 9, βγάζουμε από το 25 του μέλη. Αυτό ισχύει μέχρι 27 μέλη. Έτσι, μέχρι 27 μέλη. Βγάζει λοιπόν όταν και 27 είναι 7 μέλη. Διαιρείται μετά το αριθμό των συνολικών μελών της συμπαράταξης, 9, 25, κάνει 1 από το 0. Ο κυρίου Σούλη κάνει 8 για 5,25 ένα πόνο 2 και το 4 για 5,25 με 10,26.
Άρα ο κ. Βάκης παίρνει την πρώτη, τρίτη έδρα, την πέμπτη, την δεύτερη κατανομή, γιατί έχει 0,16, ενώ ο κ. Σουσούδης έχει 0,52 δεύτερη κατανομή. Και έτσι δεύτερη. Άρα μας λέτε... Και ο Λίμακος έχει 0,01, δηλαδή. Για να κάνει 0,19 να παίρνει ο Σουσούδης, ο προσδιορισμό του Σουσούδης, τη δεύτερη έδρα. Άλλο Δήμακος είχε ένα. Άλλο Δήμακος είχε ένα ή δύο μέλη λιγότερα στις 40 και όχι πραγματικά θα πρέπει να είναι. Και είναι πραγματικά, δεν είναι. Άρα τα εκλεγόμενα μέλη, δύο είναι του Δημάρχου. Δύο είναι σαν. Δύο είναι ένα, το τέσσερα μέλη του εκλεγόμενα. Με τον Δημάρχου. Εμείς είμαστε εδώ. Θα πάμε να δείτε να σας πω δεν τα προτινόμενα. Τα προτινόμενα μέλη από την παράταξή μας για την οικονομική επιτροπή είναι η Βασίλη Κότση, ο Γιάννης Πακέλας, ο Νίκος ο Στεφάνου και η Μαρία Βενεδίκη. Thank you.
Τρία Θεοδόσιος Σούλης, Σούλης Θεοδόσιος και
4, μαμά και από όλα τα σύνορα. Αναπληρωματικά μέλη, αναπαράταξη, η κυρία Βενετίκη Μαρία, 2 Στεφάνου Νικόλαος, 3 Νόβρο Μιαντώνιος, 4 Τσαρούσης Πλήσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευκαιρίες. Υπογραφές παρακαλώ στο παιδικό σας παρακαλώ.